Οδεύουμε σε μετοπική σύγκρουση. Η Ρωσία απείλησε με στρατιωτική δράση αν αναπτυχθούν πύραυλοι των Ήπα στην Ιαπωνία. Γάλλοι αξιωματούχοι λοιπόν άκουσαν με πολύ μεγάλη προσοχή την προειδοποίηση του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για επικείμενη κλιμάκωση σε περίπτωση χρήση όπλων μεγάλη εμβέλεια σε ρωσικό έδαφο και δηλώνουν ότι θέλουν να αποφύγουν το ξέσπασμα ενό Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό ανέφερε η γαλλική εφημερίδα Le Monde, επικαλούμενη διπλωματική πηγή. Το ΝΑΤΟ θα ξεκινήσει πόλεμο με την Ρωσία εάν επιτρέψει στο Κίεβο να χτυπήσει με όπλα μεγάλης εμβέλειας, αναφέρει ο γαλλικός τύπος. Ο Ζελένσκι επέπληξε την Δύση επειδή αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει όπλα μεγάλου βεληνικούς κατά τη Ρωσία. Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αποφύγουμε έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, δεν μπορούμε απλώ να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο οι Ρώσοι να επεκτείνουν την κλίμακα των στρατιωτικών επιχειρήσεων, είπε Γάλλος ειδικός σχολιάζοντα τι σχετικέ δηλώσει του Ρώσου Προέδρου. Ταυτόχρονα, παρά τι διευρυνόμενε συζητήσει στα μέσα ενημέρωση σχετικά με χτυπήματα βαθιά σε ρωσικό έδαφος, το Παρίσι συνεχίζει να παραμένει σιωπηλό σε επίσημο επίπεδο. Η Γαλλική Εφημερίδα παραδέχεται ότι το σχετικό θέμα θα μπορούσε να έχει τεθεί κατά την διάρκεια συνομιλίας του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν και του Ουκρανού ομολόγου του Βλαντιμίρ Ζελένσκι, αλλά το μέγαρο των ηλισίων δεν το επιβεβαιώνει. Το δημοσίευμα αυτό υπενθυμίζει επίση την πρόσφατη επίσκεψη στο Παρίσι του γραμματέα του Συμβουλίου Εθνική Ασφάλεια και Άμυνα τη Ουκρανίας, Αλεξάνδρ Λιτλβέγκο, κατά την οποία μεταξύ άλλων επρόκειτο να συζητηθεί αυτό το θέμα. Ο Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία βοηθά μόνο στην υπεράσπιση του Ουκρανικού εδάφους παραμένοντας στο ίδιο πλαίσιο και δεν θέλει κλιμάκωση. Τα σημάδια πάντως δεν είναι καθόλου καλά στις σχέσεις Ευρώπη-ΝΑΤΟ και Ρωσία με την Κίνα ως μπαλαντέρ μαζί με τον Βορειοκορεάτη δικτάτορα αφού οι Ρώσοι παίρνουν θέσεις βολής κατά των δυνάμεων της συμμαχίας σε διάφορα σημεία τώρα και στην Σκανδιναβία. Η άδεια χρήση πυράβλων κρούζ από την Ουκρανία προς το παρόν είναι παγωμένη, αλλά το επόμενο διάστημα θα είναι ένα καυτό θέμα. Το ΝΑΤΟ ίδρυσε στρατιωτική διοίκηση για την Ουκρανία και αυτό είναι άκρο ανησυχητικό για το επόμενο διάστημα. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.